Πάμε στον κύριο Αράπη. Θα τον δεις τώρα. Είναι, πού είναι, μου πες. Στη λυρική. Εθνική λυρική σκηνή της Ουαλίας είναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χατζή. Καλημέρα σε όλους στο πάνελ εδώ από την Ουαλία. Να πούμε ότι το θέμα μονοπολεί όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Άκουσα το ενδιαφέρον ρεπορτάζ σας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν για το φορολογούμενο εδώ, το κόστος βασιλικής οικογένειας ανά άτομο είναι 1 λίρα το χρόνο, ενώ τα έσοδα που σύμφωνα με ίδιες δηλώσεις έχουν κάνει δεν είναι τόσο μεγάλος, ακούστηκε, είναι 1,8 δισεκατομμύρια λίρες το χρόνο. Τώρα, αυτό που είπατε για το Δουκάτο της Κορνουάλης, θα πούμε ότι είναι ένας όμιλος εταιριών που ανήκει, που ανήκει στον εκάστοτε πρίγκιπα της Ουαλίας, άρα δεν έχει να κάνει με το φυσικό πρόσωπο, αλλά είναι με το θεσμό. Δηλαδή, όταν ο Κάρολος θα μεταφερθεί στον γιο του που θα τον διαδεχτεί, τον Βίλιαμ. Και από εκεί τα έσοδα για το 2018-19 ήταν 21,6 εκατομμύρια λίρες. Από αυτά Βίβη έδωσε στα παιδιά του, το Βίλιαμ και το Χάρη, 5 εκατομμύρια πέρσι. Nice. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι μιλάμε για μια κατεχημισμόν, πιστεύω εγώ, και θα αποδειχθεί στο τέλος, θα το δείτε τις επόμενες ημέρες, ανεξαρτησία, για τον απλούστο λόγο. Μόνο το 5% και επαναλαμβάνω το 5% της ετήσιας χρηματοδότησής του το ζευγάρι δεν θα παίρνει. Αυτό θα παίρνει το 95% που προκύπτει από αυτό που είπαμε από τον Duchess of Cornwall, εξού και η δούξα της Κορνουάλης, η σύζυγός του, η Καμίλα. Καταλαβαίνετε ότι θα διατηρήσουν τα προνόμια τους, θα μένουν στο Frogmore Cottage, θα μπορούν να πάνε στην Αμερική. Και εγώ πιστεύω, κύριε Χατζή, ότι ζούμε εν τη γενέση της τη δημιουργία μιας μεγάλης φίρμας, ενός παγκοσμίου brand που στα επόμενα χρόνια θα έχει απόρρια εκατομμυρίων δολαρίων. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν θα αρχίσουν να γίνονται ambassadors προϊόντων ή θα έχουν τις δικές τους γραμμές σε ρούχα, κοσμήματα, αρώματα, καλλιντικά, τι θα γίνει. Ή όπως είπατε, αν θα αρχίσουν να κάνουν συνεντεύξεις, θα γίνουν ίσως και reality show. Δηλαδή τους παρέχουν τα πάντα, ενδεχομένως για να μπορέσουν να τους πείσουν να φύγουν ήσυχα, πιστεύω εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να...